Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Εμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη θέση του για μείωση του αφορολόγητου και περικοπές στις συντάξεις, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ταμείου για την Ελληνική Οικονομία, η οποία και διέρευσε χθες τον τύπο. Το Ταμείο με τη συγκεκριμένη έκθεση καθιστά σαφές προς τις ελληνικές αρχές ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε πρόσθετες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να παραμείνει στην Νομισματική Ένωση. Η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα προϊόντα καπνού δεν θα οδηγήσει μόνο σε μείωση τη κατανάλωση αλλά και σε εκτείναξη του λαθρεμπορίου, επισημαίνει σε έκθεσή του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με στελέχη τη αγορά, ο κλάδο έχει ξεπεράσει τι αντοχέ του, καθώ μέχρι σήμερα λόγω των αυξήσεων η αλυσίδα τη νόμιμη αγορά έχει απολέσει το 50% τη αξία τη. Συνολικά η Ελλάδα χάρη σε ετήσια βάση 670 εκατομμύρια ευρώ από το λαθρεμπόριο 4 δισεκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Η εκστρατεία τη κινέζικη κυβέρνηση κατά τη δωροδοκία των ακατάλληλων πολυτελών δώρων και τη υπερβολή είχε σαν επακόλουθο οι εξαγωγέ ελβετικών ρολογιών να καταγράψουν τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 7 ετών, τα οποία φαίνεται πλέον να μένουν στο ράφι των λιανοπολιτών του Χονγκ Κονγκ, τη μεγαλύτερη αγορά του κλάδου. Τα χρυσά χρόνια των ελβετικών ρολογιών, τότε που οι εξαγωγέ διπλασιάστηκαν στι αρχέ δεκαετία του 2000, έχουν περάσει προπολού. Πτωτικά κινεί τη χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα τη συνεδρία με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει 646,72 μονάδε, καταγράφοντα απόλυση 2,16%. Μεικτέ τάσει επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερε ειδήσει στο insider.gr.